δημοκρατία, στο κοινοβούλιο που είναι ο λόγος και ο αντίλογος. Το ότι δεν υπάρχει εδώ αντίλογος όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν ευθύνομαι εγώ. Είναι η τρίτη συνεχόμενη Παρασκευή που στην ώρα του Πρωθυπουργού καταθέτω μία επίκαιρη, κέρια, κρίσιμη ερώτηση. Δεν αφορά τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκονται σήμερα στα έδρανα. Δεν αφορά παραταξιακές ή κομματικές αντιπαραθέσεις. Αφορά 100.000 ελληνικές οικογένειες, 100.000 μαθητές της τρίτης λυκείου που φέτος περνάνε το Γολγοθά των εξετάσεων μέσα στην πιο δύσκολη, την πιο κρίσιμη χρονιά της πανδημικής κρίσης, της υγειονομικής κρίσης. Με το άγχος, το άγχος, το στρες, την αδυναμία να βρεθούν δίπλα στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές τους για να κάνουν διαζώσεις, εκπαιδευτική διαδικασία όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτούς τους 100.000 μαθητές και τις οικογένειές τους ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, τους γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι η τρίτη συνεχόμενη Παρασκευή. Και αν την πρώτη Παρασκευή η δικαιολογία ήταν ότι έπρεπε να πάει τριήμερο για να ξεσκάσει στην Τίνο, είτε με πλοίο είτε με ελικόπτερο, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τη δεύτερη και την τρίτη Παρασκευή δεν έχει καμιά δικαιολογία γιατί απουσιάζει. Και η μόνη πραγματική εξήγηση για το γιατί απουσιάζει είναι γιατί δεν έχει να δώσει απαντήσεις. Είναι γιατί δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια αυτούς τους 100.000 υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Διότι είναι πρωτοφανές να αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την χρονιά, τη δύσκολη αυτή χρονιά, και να εφαρμόζεται την ίδια χρονιά. Έχει αλλάξει και άλλες φορές το σύστημα εισαγωγής. Και άλλες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει σύστημα εισαγωγής. Εφαρμόσαν την αλλαγή, τουλάχιστον δίνοντας περιθώριο χρόνου να προσαρμοστούν οι οικογένειες, οι υποψήφοι στην αλλαγή. Τώρα λοιπόν έρχεται και εφαρμόζει μία μείωση, επίσης πρωτοφανή για τα χρονικά, μειώνει τους εισακτέους κατά το 1 τρίτο, σε αυτή τη δύσκολη σχολική χρονιά έρχεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο αυτή την δυσκολία την οποία βιώνουν, την αγωνία των οικογενειών και των υποψηφίων, και το εφαρμόζει από φέτος και δεν έρχεται να απαντήσει. Αυτό εγώ το χαρακτηρίζω πολιτική δειλία. Είναι πολιτική δειλία να το βάζει στα πόδια ο Πρωθυπουργός. Και αν δεν έρχεται αυτός, εμείς θα είμαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα είμαστε μέσα στο ναό της δημοκρατίας για να αναδεικνύουμε τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, δεν μπορώ σε τούτο το σημείο να μην αναφερθώ και στο γεγονός ότι δεν είναι μονάχα η πολιτική δειλία που χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Χθες, σε μία εκδήλωση με ιδιαίτερο βάρος, θεσμικό και διεθνές, μπροστά στην ηγεσία την ευρωπαϊκή, στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέδειξε και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής του ταυτότητας, πέραν της πολιτικής δειλίας. Το χαρακτηριστικό του θράσους. Διότι ήταν θράσος μπροστά σε Ευρωπαίους αξιωματούχους και σε μια τέτοια εκδήλωση να μιλήσει όχι ως Πρωθυπουργός εν ονόματι όλων των Ελλήνων, αλλά ως κομματάρχη σε επαρχιακό καφενείο, ως κομματάρχη της δεξιάς, με λόγο διχαστικό, με λόγο ανιστόρητο, με λόγο εμπριστικό. Με λόγο που εξίσωνε την αριστερά με το φασισμό. Πού τα έχει δει αυτά γραμμένα να εξισώσει τους αγώνες για τη δημοκρατία μιας παράταξης που έδωσε αίμα για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, με το φασισμό, το μίσος και την ακροδεξιά? Και είχε το θράσος, το μεγάλο θράσος, να μιλήσει και για σκοτεινό διάλειμμα, αναφερόμενος στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Την κυβέρνηση που κράτησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ παρά τους εκβιασμούς, παρά τις απειλές,
την κυβέρνηση που αναβάθμισε το κύρος της χώρας, την ονομάτισε ως σκοτεινό διάλειμμα. Αλήθεια, είναι σκοτεινό διάλειμμα η διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία στην οποία η παράταξή σας μας έχει οδηγήσει? Είναι σκοτεινό διάλειμμα η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια μετά από 8 χρόνια? Είναι σκοτεινό διάλειμμα η ρύθμιση του χρέους που μας κρατάει σε αυτή την κρίση σήμερα με το κεφάλι έξω από το νερό? Είναι σκοτεινό διάλειμμα τα 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας κατά 10%? Είναι σκοτεινό διάλειμμα για τον κύριο Μητσοτάκη τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ που βρήκε στα δημόσια ταμεία, το μαξιλάρι στο οποίο κοιμάται ήσυχο σήμερα μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κρίση? Τα χρήματα αυτά που ανήκουν στο ελληνικό λαό βεβαίως, αλλά με τη χρηστή διαχείριση τη δική μας, είναι εκεί για να προστατεύουν την εθνική οικονομία? Είναι σκοτεινό διάλειμμα όλα αυτά? Είναι θράσος, είναι θρασίτητα και δειλία. Θρασίτητα η χθεσινή του τοποθέτηση, δειλία η σημερινή του απουσία από το κοινοβούλιο. Και όλα αυτά τα λέει, τα χθεσινά εννοώ, ο κύριος Μητσοτάκης, τη στιγμή, τη μέρα μάλλον, που το ανώτατο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρδρούης εγκαλεί τη γερμανική κυβέρνηση, την καγκελάριο Μέρκελ και ιδίως τον τότε Υπουργό Οικονομικών και σημερινό Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Βουλής, τον κύριο Σόιμπλε, για την στρατηγική τους στη διαπραγμάτευση του 2015 και για τον εκβιασμό τους απέναντι στην Ελλάδα και για τη στρατηγική τους να εκδιώξουν τη χώρα από το ευρώ, να διασπάσουν την ευρωπαϊκή ενότητα. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης τη μέρα αυτή και στην επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με αυτό το διχαστικό λόγο και να απευθυνθεί σε αυτούς που έδωσαν τη μάχη τότε και να τους χαρακτηρίσει λαϊκιστές, φασίστες, ακραίους. Αυτός είναι ένας λόγος που διχάζει, δεν είναι ένας λόγος που ενώνει. Και μάλιστα τη μέρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ιταλός κ. Σασόλη, στην ίδια τοποθέτηση, στην ίδια ομιλία, ήρθε με απολογητικό λόγο εκ μέρους του συνόλου της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μίλησε λέγοντας ότι ήταν λάθος της Ευρώπης η στάση απέναντι στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν λάθος τα μνημόνια του ρευμασισμού και του εκβιασμού. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν αποδεικνύει ότι δεν είναι απλά θρασίδηλος, αλλά είναι και αμετανόητος. Αμετανόητος με όλους αυτούς που εκείνες τις δύσκολες μέρες έβγαιναν και φώναζαν «Βάστα Σόιμπλε» και δεν έπαιρναν το μέρος της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού σε αυτή τη δύσκολη μάχη. Την ιστορία λοιπόν δεν θα τη γράψετε ξανά εσείς. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη. Και η ιστορία έχει αποδείξει και σήμερα και χθες και παλαιότερα ότι η προοδευτική παράταξη σε αυτόν τον τόπο έδωσε μάχες και για τη δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά και για την ευημερία, στηρίζοντας πάντα τους αδύναμους. Βεβαίως μίλησε με θράσος και για τις προοδευτικές δυνάμεις, δήθεν μιλάει εξ ονόματός του, εξ ονόματος των προοδευτικών δυνάμεων. Οι Βάστα Σόιμπλε γίνανε προοδευτικοί και όλοι οι υπόλοιποι γίναμε φασίστες. Αλλά ποιος μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις, ποιος μιλάει για λαϊκισμό και δημαγωγία? Ο άνθρωπος που ντύθηκε Μακεδονομάχος, που πήρε αγκαζέ τη Χρυσή Αυγή και δίχασε τους Έλληνες όταν υπογράφαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτός μιλάει για λαϊκισμό, για δημαγωγία και για προοδευτικές δυνάμεις, που ποτέ φυσικά δεν πίστεψε όλα όσα κατήγγειλε, διότι ήταν προφανές ότι ήταν προς όφελος της χώρας αυτή η συμφωνία. Και αυτός που ντύθηκε Μακεδονομάχος, που δίχασε τον ελληνικό λαό, τώρα τιμά τη συμφωνία. Αλλά και αυτό εσχυντηλά το πράττει. Την τιμά στα κρυφά. Διότι όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, δεν τολμά ούτε να αναφέρει το όνομα της χώρας. Και έχει εδώ και 6 μήνες που αναστέλει την ψήφιση των Μνημονίων Συνεργασίας στη Βουλή των Ελλήνων. Άλλη φορά λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, όταν θα μιλάει για λαϊκισμό και δημαγωγία, καλό είναι να κοιτάει τον καθρέφτη, γιατί θα βλέπει το πρόσωπό του. Δίπλα στο λίμα δημαγωγός,
όταν θα βγαίνει κανείς να ανατρέξει στο διαδίκτυο, είναι βέβαιο ότι θα βγαίνει η Συμφωνία των Πρεσπών και η φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη. Ο μεγαλύτερος δημαγωγός, η μεγαλύτερη πολιτική απάτη στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως απουσιάζει από το Κοινοβούλιο και απουσιάζει βγάζοντας προχθές, αν δεν κάνω λάθος, μία διαρροή από τους κύκλους τους κυβερνητικούς, τους κύκλους του Μαξίμου, λέγοντας ότι δεν έρχεται για να μην ταράξει την ηρεμία των μαθητών που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Μα την ηρεμία τους την ταράζει, εισάγοντας αυτή τη ρύθμιση που μειώνει κατά το 1/3 τις ελπίδες τους να εισαχθούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και αναρωτιέμαι, γιατί τετιωμένος με τη νέα γενιά? Τους κατηγόρησε για την εξάπλωση της πανδημίας ως υπεύθυνους. Τώρα τους εξωθεί με τον εργασιακό νόμο να δουλεύουν μια ζωή απλήρωτα δεκάωρα, απλήρωτες υπερορίες σε μια ζωή λάστιχο. Τώρα τους πετάει εκτός των ΑΕΗ. Τελικά ο Μωυσής μας προέκυψε ηρώδης και όχι Μωυσής. Και επειδή θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολύ συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Και στο βωμό της εξυπηρέτησης αυτών των συμφερόντων δεν οροδεί να θέσει στο στόχαστρο, να βάλει στον τοίχο τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, ο κ. Μητσοτάκης. Διότι πριν αποφασίσουν αυτή την άθλια μεταρρύθμιση στην εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο όνομα δήθεν των ακαδημαϊκών κριτηρίων που ποτέ δεν μάθαμε, φρόντισαν να φέρουν μια τροπολογία και αυτή στα μουλοχτά, δύο τροπολογίες, μία που εξισώνει τα πτυχία των αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μία άλλη που υποχρεώνει τα επιμελητήρια, το τεχνικό επιμελητήριο, το δικηγορικό σύλλογο της χώρας, των Αθηνών και τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους, να εντάξουν στα μητρώα τους τους αποφύτους των κολεγίων. Άρα στην πραγματικότητα υποχρεώνει την εξίσωση, παρακάμπτοντας και το Σύνταγμα, των ΑΕΗ με τα αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν στη χώρα. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν? Ο στόχος είναι 25.000 λιγότεροι εισακτέοι φέτος, ώστε σε 3 χρόνια, 4, να είναι 25.000 λιγότεροι οι απόφοιτοι, ώστε από του χρόνου να κάνουν χρυσές δουλειές αυτοί τα συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων. Στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων ισοπεδώνεται το μέλλον και την προοπτική της νέας γενιάς. Γι' αυτό δεν έρχεται σήμερα και είναι άδεια καρέκλα του, διότι δεν έχει να απαντήσει σε αυτά τα επιχειρήματα. Και καλά, η επιθετικότητά του απέναντι στη νέα γενιά. Εδώ μιλάμε και για ταξικό μίσος και θα εξηγήσω γιατί. Βεβαίως τα ξέραμε όλα αυτά από τότε που πήγε προεκλογικά στο Περιστέρι και μας είπε εκείνο το περίφημο για τους ψυχτικούς. Τα ξέραμε όλα αυτά, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα τα δούμε με τόσο να εκτελήσονται μπροστά μας, με τόση μεγάλη ακρότητα. Τι κάνει με τους αποφύτους των εσπερινών λυκείων? Ήτανε θεσμός στη χώρα. Το 1% των εισακτέων στα πανεπιστήμια της χώρας να εισάγονται υποχρεωτικά μεταξύ των υποψηφίων αποφύτων εσπερινών λυκείων. Αυτό έδινε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να έχουμε περίπου 600 με 700 εισακτέους από τα παιδιά των νυχτερινών σχολείων. Ξέρετε ποια είναι τα παιδιά των νυχτερινών σχολείων? Αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τον μπαμπά να τους δίνει τη δυνατότητα την οικονομική να πηγαίνουν στα κολέγια, ούτε στο Κολάμπια, αλλά δουλεύουν για να σπουδάσουν. Σε αυτά τα παιδιά κόβεται το μέλλον.
Τόσο φοβερό θα ήτανε να αναστείλετε λοιπόν αυτή την αθλειότητα, να προβλέψετε ότι η βάση, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν θα εφαρμοστεί για τα παιδιά των νυχτερινών σχολείων. Όταν το είπα εδώ στη Βουλή και ο Μητσοτάκης δεν το ήξερε καν. Αλλά τι να του πούνε οι 600 μαθητές της Βιοπάλης, ενδιαφέρεται μονάχα για τα κολεγιόπαιδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά τα παιδιά που έχουν την οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους. Αλλά σε αυτόν τον τόπο πρέπει επιτέλους να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη σημαίνει να μπορεί να σπουδάσει και αυτό το παιδί που έχει ικανότητες, αλλά δεν έχει την οικονομική δύναμη. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω με αφαιρετή σε δύσκολη θέση. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Κλείστε, παρακαλώ. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πω επίσης ότι την προηγούμενη Δευτέρα βρέθηκα στον πύργο της Ηλίας και στην Αμαλιάδα, σε μια περιφέρεια που πλήττεται από την κυβερνητική πολιτική, όπου καθημερινά είναι μια καρμανιόλα ο δρόμος Πάτρα-Πύργος, διότι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, έργα είχαν ξεκινήσει, η κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρμογή των συμβάσεων και σήμερα τα έργα παραμένουν στον αέρα, αλλά κυρίως γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση, ξέρει καλά ο κ. Τζαβάρας, ρωτήστε τον αν θέλετε, να κλείσει στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της πολιτικής δύο σχολές, τη σχολή μουσιολογίας, το τμήμα μουσιολογίας στον πύργο και το τμήμα γεωπονίας στην Αμαλιάδα, αφήνοντας στον αέρα 1.500 φοιτητές. Άρα εδώ δεν μιλάμε μονάχα για την αγωνία των υποψηφίων, αλλά και για την αγωνία χιλιάδων φοιτητών, γιατί θα έχει συνέχεια και αυτό που γίνεται σήμερα στην Ηλία, οι οποίοι περιμένουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και τα τμήματά τους θα κλείσουν, διότι δεν θα μπουν υποψήφοι. Και έρχομαι... πριν ολοκληρώσω να πω και κάτι ακόμα. Σήμερα διάβασα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποια είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως? Τα νέα του κ. Μαρινάκη. Ο ριζοσπάστης του Μαξίμου. Άρα είναι προφανές ότι είναι εντός γραμμής. Δεν θα το έλεγα. Διάβασα ότι παίρνει πίσω, λέει η κυβέρνηση. Παίρνει πίσω η κυβέρνηση την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε σε συγκρουσιακό κλίμα στη Βουλή και στους δρόμους από τις αντιστάσεις των φοιτητών για την ίδρυση αστυνομικών τμήματων μέσα στα πανεπιστήμια. Και αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλήθεια, πόσο αστείο είναι τελικά? Πόσο αστείο είναι τελικά? Η θρασιδηλία που έλεγα πριν δεν είναι μόνο ιδίωμα του κ. Μητσοτάκη, αλλά και στρατηγική της κυβέρνησης. Έρχεται και μας λέει ότι θα βάλει τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Τι έγινε τελικά, γιατί δεν τη βάζει τη δημοκρατία και όχι την αστυνομία, έτσι μας έλεγε. Και τώρα έρχονται να το πάρουν πίσω. Είναι πραγματικά αστείο αυτό που γίνεται. Για λόγους μόνο επικοινωνίας, για να υπερασπιστείτε ιδεοληψίες, για να χαϊδέψετε το συντηρητικό σας ακροατήριο, ορίζετε και ψηφίζετε νόμους, τους οποίους όμως δεν μπορείτε να εφαρμόσετε. Και αυτή είναι η αστειότητα και η προχειρότητα που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Κλείνω λέγοντας το εξής. Καλούμε με ειλικρινή αγωνία τον απόντα Πρωθυπουργό να ξανασκεφτεί. Ακόμα υπάρχει χρόνος, όχι να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αλλά για να παγώσει, να αναστείλει την εφαρμογή όπως αναστέλει στην πράξη και την αθλειότητα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι να αναστείλει και αυτήν εδώ την αθλειότητα με το κόψιμο, το χαράτσι στην εισαγωγή, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 30.000 μαθητές. Εμείς ανοίγαμε πανεπιστήμια, αυξάναμε τους φοιτητές και προσλαμβάναμε καθηγητές. Αυτή η κυβέρνηση κλείνει πανεπιστήμια, κλείνει σχολές, μειώνει τους εισακταίους και προσλαμβάνει αστυνομικούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ο ελληνικός λαός όμως πολύ σύντομα αυτή τη διαφορά θα την αναγνωρίσει. Σας καλούμε λοιπόν να κάνετε πίσω στο όνομα της ηρεμίας 100.000 οικογενειών, στο όνομα της νεότητας που είναι η προοπτική, είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Πάρτε πίσω την εφαρμογή αυτής της αθλειότητας για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και την μείωση των εισακταίων. Πάρτε την πίσω, μην την εφαρμόσετε αυτή τη χρονιά.
Κύριε Πρόεδρε, νιώθω άβολα, γιατί είναι σαν να προεδρεύω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που ούτε εσείς βεβαίως.